Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού. Βρισκόμαστε στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού που τραβά τα πλέγματα και την προσοχή εκατομμυρίων χιλιάδων επισκεπτών και με το νέο περίπτερο εδώ που πραγματικά είναι πολύ ελκυστικό να μας δώσετε έτσι τα πιο, τα πιο σημαντικά σημεία της τουριστικής περίοδου μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, φυσικά ταμείο θα κάνουμε στο τέλος του έτους, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε, διανύουμε μια εξαιρετική χρονιά και βεβαίως ήδη στο Υπουργείο δουλεύουμε για το 2023. Το περίπτερό μας όντως είναι εκθαμβωτικό, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα έτσι, στην έκθεση και αντικατοπτρίζει ακριβώς την κέρια πορεία του τουρισμού μας φέτος. Να σας πω ειδικότερα ότι στα πλαίσια του έργου της πολιτείας, το οποίο είναι να παρέχει τις υποδομές, αλλά και το σωστό νομοθετικό πλαίσιο, το Υπουργείο Τουρισμού επωφελείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από μεταρρυθμίσεις νομοθετικές, αλλά και από νέες υποδομές. Έχουμε εξασφαλίσει 320 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα μισά περίπου αφορούν τουριστικούς λιμένες. Έτσι, αναβάθμιση, ψηφιοποίηση και βεβαίως μια νομοθετική πρωτοβουλία που είναι φιλοεπενδυτική. Έχουμε απλοποιήσει το πλαίσιο, έχουμε δώσει δυνατότητες για νομιμοποίηση και βεβαίως κίνητρα στους επενδυτές να επενδύσουν και να έρθουν από όλο τον κόσμο. Οπότε εδώ είμαστε για την επόμενη μέρα του τουρισμού. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, το βλέμμα μας πλέον είναι στραμμένο στο 2023. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε σε κάτι άλλο να επεκταθούμε. Αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο στόχο για το 2023, δηλαδή η χρονιά ορόσημη ήταν το 19. Η χρονιά ορόσημη ήταν το 19, ωστόσο θα σας πω το εξής. Ναι, βεβαίως ήταν η χρονιά ορόσημη το 19, ωστόσο καθήκον μας είναι να πηγαίνουμε και πέρα από αυτό. Δηλαδή προσδοκούμε το 2022 και το 2023 και μέχρι το 2030 να έχουμε μια εκπληκτική πορεία διαρκώς ανωδική. Βεβαίως ανοιγόμαστε σε νέες αγορές στόχους για να καλύψουμε και αυτές που χάσαμε. Για παράδειγμα, ο Καναδάς επισκέφθηκα πρόσφατα στο Τορόντο με κυβερνητική αποστολή μου, στο Τορόντο Economic Forum με τον κύριο Παπαθανάση, για να φέρουμε επενδύσεις και στον τουρισμό. Να σας θυμίσω ότι η μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα μας ήταν τουριστική, έτσι, η Σάνι με τη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι ο τουρισμός είναι το μέλλον και είναι και η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Οπότε σε αυτά τα χνάρια θα βαθύσουμε και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα υπουργείο και μια κυβέρνηση που είναι φιλοεπενδυτική. Και εμείς αυτό το κάνουμε πράξη κάθε μέρα με τον υπουργό μας, την υφυπουργό και εμένα. Αυτό. Θα σας κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Τώρα παραδοσιακά στον ελληνικό τουρισμό οι περισσότερες αφήξεις, οι περισσότερες τουρίστες ερχόταν από τη Γερμανία. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Βρετανία έστειλε τους περισσότερους τουρίστες. Έχετε εικόνα που οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, βεβαίως οφείλεται πιστεύω και στο ότι οι Βρετανοί πραγματικά, επειδή είναι μια αγορά η οποία έχει βάζει και κάποια νέα κριτήρια, όπως το sustainability, όπως η βιωσιμότητα, δηλαδή όπως το πράσινο, το ψηφιακό, σε αυτούς τομείς έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε δώσει δείγματα ότι επενδύουμε και μπορώ να σας πω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που ήταν τα κριτήρια για να επιλέξουν. Και βεβαίως θεωρώ ότι οι Βρετανοί φέτος ταξίδεψαν ιδιαίτερα γιατί ένιωσαν πολύ δυνατά αυτή την ανάγκη και λόγω Brexit και λόγω πανδημίας είχαν εκλαστεί ιδιαίτερα. Άρα έχουμε απλά περισσότερες αυξήσεις από τη Βρετανία και όχι λιγότερες από τη Γερμανία. Πώς έγινε και η Βρετανία? Θεωρώ πως είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε περισσότερες αυξήσεις από τη Βρετανία, αλλά έχουμε και από άλλες αγορές και από ΗΠΑ φυσικά είχαμε εξαιρετική έτσι, παρουσία. Και από Καναδά ξεκινήσαμε και επενδύουμε σε αυτό και σας είπα ότι στόχος μας είναι να επενδύσουμε και σε νέες αγορές, Ινδία, Καναδάς. Αν δείτε το ετήσιο σχέδιο δράσης μας του 2023, περιλαμβάνει αυτές τις νέες αγορές. Και γιατί επιμένω π.χ. και στον Καναδά, είναι μια χώρα η οποία έχει ενεργειακή επάρκεια αυτάρκεια, δεν θα επηρεαστεί από την κρίση, την ενεργειακή, τον πληθωρισμό, όλα αυτά που φέρνει μαζί και στόχος μας είναι πλέον να επενδύσουμε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Θέλουμε heavy spenders και repeaters. Και η καναδική αγορά, όπως και η αγορά των ΗΠΑ, είναι μια τέτοια αγορά. Αυτά.
Διανύουμε λοιπόν την πρώτη μέρα σε αυτή τη μεγάλη έκθεση εδώ στο World Travel Market και έχω μαζί μου τον κύριο. Εντεταλμένος τουρισμού της περιφέρειας Αττικής, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος είμαι. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που έχετε την καλή διάθεση να μας μιλήσετε. Πέστε μας λίγα λόγια για την πρώτη αυτή μέρα. Πώς σας φάνηκε, τι έγινε σήμερα, βρήκατε τα πράγματα καλά, υπάρχουν έτσι ελπίδες για αύξηση τουρισμού? Εγώ έρχομαι, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην WTM. Αυτό που είδα, πάρα πολύ κόσμο, συνωστισμός, με κόσμο στοχευμένο στον τουρισμό, tour operators, γίνονται πολλά B2B, ήδη και αυτή τη στιγμή, αν γυρίσετε στο περίπτερό μας. Πολλοί που έρχονται χρόνια στην WTM είπαν ότι αυτό που έγινε σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα της έκθεσης, δεν το έχουν ξαναδεί. Σας πλησίασαν ενδιαφερόμενοι και ήθελαν να μάθουν περισσότερα για την περιφέρεια? Πάρα πολύ. Και παλιοί tour operators που είχαμε, αλλά και νέοι. Είχαμε πάρα πολλά ραντεβού, τα οποία τα είχαμε κλείσει ήδη από την Αθήνα πριν έρθουμε, και πολλά που ήρθαν και γίνανε επί τόπου μέχρι αυτή τη στιγμή. Βασικά δηλαδή οι επαφές σας γίνονται με tour operators για να μπορέσετε να πουλήσετε τις διακοπές μέσω αυτών. Στις εκθέσεις και ειδικά στην WTM με πράκτορες, μεγάλους πράκτορες, πρακτορία και κατόπιν συνεννοήσεως και κλεισίματος, όπως είπαμε, από την Αθήνα. Ερχόμαστε και ξέρουμε ότι θα δούμε κάποιους με στοχευμένα ραντεβού και κάποια τα οποία γίνονται εδώ στην πορεία και από τον ΕΟΤ που μας φέρνουν. Γιατί πάντα είμαστε με τον ΕΟΤ. Πάντα η συνεργασία μας ακολουθούμε τον ΕΟΤ. Όπου πηγαίνει, όπως και εδώ, του ΕΟΤ είναι το περίπτερο, είναι όλη η Ελλάδα μας εδώ. Μέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ είμαστε και εμείς. Ωραία. Πού στοχεύετε λοιπόν για την εξασφάλιση μελλοντικών ενδιαφερομένων για να περάσουν τις διακοπές τους στην Αττική? Τι είναι αυτό που, το ιδιαίτερο που προσφέρετε? Η Αττική γεωγραφικά και θεσμικά έχει πολλά προτερήματα. 520 χιλιόμετρα ακτογραμμή μαζί με τα νησιά του Αργοσαρονικού μέχρι και τα Κύθυρα και τα Αντικύθυρα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι με παραλίες, με διασκέδαση, με καλό φαγητό. Πλέον το ελληνικό πρωινό το έχουμε προωθήσει πολύ, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Ο κόσμος που έρχεται, ο επισκέπτης μας, πλέον δεν κοιτάζει να φάει το σουβλάκι και το μουσακά και το τζατζίκι. Έχει εμπλουτιστεί η ελληνική κουζίνα με πάρα πολλές πινελιές, τα ίδια είδη που τρώμε, τα ελληνικά προϊόντα, τα έχουμε εξυγχρονίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το φαγητό στην Αττική είναι ένας βασικός παράγοντας για τον επισκέπτη. Μετά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αττική αυτή τη στιγμή έχει μια πληρότητα 90% στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε, διανύουμε το μήνα Νοέμβριο, με προοπτική μέχρι τέλος Νοεμβρίου να πάει το ίδιο όπως πηγαίνει τώρα σε αυτόν τον ρυθμό, όπως η Jet2 και πολλές αεροπορικές εταιρείες παρατείνανε τα δρομολογιά τους στις απευθείας συνδέσεις, όπως Αμερική, όπως η Jet2, όπως σας είπα, από την Αγγλία, μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Και η Jet2 θα ξεκινήσει πάλι τις πτήσεις της από τις 2 του Φεβρουαρίου πάλι, με νέα αεροσκάφη που θα αποκτήσει η εταιρεία μέσα σε αυτό το δίμηνο. Καταλαβαίνετε ότι η Αττική είναι ένας προορισμός 12 μηνών. Για τους 12 μήνες. Ναι. Το καλοκαίρι έχεις να κάνεις άλλα πράγματα, το χειμώνα έχεις να κάνεις την άνοιξη και το φθινόπωρο άλλα. Έχουμε θεαματική πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα, θέατρα, συναυλίες, πολυχώρους, όπως είναι το Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσης, το Μέγαρο Μουσικής, πολλά θέατρα,
πολλή διασκέδαση, πολλά κλαμπ, πολλά ωραία εστιατόρια για φαγητό, τα μουσεία που είναι όλο το χρόνο, τα πάντα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε που μας μιλήσατε και κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ασφαλώς πολλά ξενοδοχεία εδώ, εκπροσωπούνται πάρα πολλά ξενοδοχεία. Έχουμε τον πρόεδρο των ξενοδόχων Κύπρου εδώ, τον Γενικό Διευθυντή. Πέστε μας το όνομα σας, παρακαλώ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Και εκπροσωπείτε όλους τους ξενοδόχους. Πανκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, ναι, είναι ο κάθε ξοχή είναι αρμόδιος σύνδεσμος, ο οποίος αντιπροσωπεύει όλη την τουριστική βιομηχανία και βεβαίως την ξενοδοχειακή. Από το 1930 τόσο, και εννοείται ότι είμαστε εδώ και εμείς για να στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται, ώστε να ενισχύσουμε την τουριστική εισρωή και να προβάλλουμε βεβαίως και το τουριστικό μας προϊόν, το οποίο θεωρώ ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία κάνει άλματα αναβάθμισης χρόνο με το χρόνο. Πεςτε μου, πόσα ξενοδοχεία υπάρχουν στην Κύπρο, ένα περίπου? Είναι περίπου 500 ξενοδοχεία στην Κύπρο. Και τι αστέρων είναι? Υπάρχουν όλων των κατηγοριών, από 2 αστέρων, 3, 4, 5 αστέρων, και υπάρχουν και άλλα τουριστικά καταλήμματα βεβαίως, αγροτουριστικά, όλα μαζί είναι περίπου 700. Ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνετε? Κάνετε κάποιες ομαδικές προωθήσεις, δηλαδή διαφημίζεται ομαδικώς? Πώς λειτουργεί, ας πούμε, το σύστημα? Σίγουρα κάνουμε αρκετές ενέργειες, προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σε απόλυτη σύμπλευση και με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού με ορίζοντα το 2030 που έχει εκπονήσει το αρμόδιο Υφυπουργείο και ο ίδιος ο Υφυπουργός. Και επ' αυτού ενώνουμε δυνάμεις, ούτως ώστε να καταστήσουμε την Κύπρο ολόχρονο τουριστικό προορισμό, και είναι ένας από τους μεγάλους μας στόχους. Ωραία. Αυτό, νομίζω, αυτή η προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος ολόχρονος τουριστικός προορισμός ξεκίνησε από πέρσι περίπου? Ξεκίνησε από πέρσι. Θα είχαμε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα, θα έλεγα, αλλά δυστυχώς είχαμε την υποτροπή της πανδημίας με τη μετάλλαξη όμικρο, η οποία ανάτρεψε τον σχεδιασμό, και ξεκινήσαμε από φέτος ξανά την προσπάθεια. Δεν είναι το ίδιο, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος επηρέασε σε τεράστιο βαθμό την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου εν αντιθέσει με άλλες χώρες. Όμως ξεκίνησε προσπάθεια, είναι ένας στόχος ο οποίος θεωρώ μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα χρειαστούν δηλαδή 3 με 5 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να έχουμε ουσιαστική τουριστική εισρωή τον χειμώνα. Όμως είμαι αισιόδοξος και με τα μηνύματα που παίρνουμε εδώ από τους τουριστικούς μας εταίρους και με όλη την προσπάθεια που βλέπω και για το γεγονός ότι υπάρχει και σχέδιο το οποίο υλοποιείται, θεωρώ ότι είμαστε σε θέση να νιώθουμε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τον στόχο. Εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι μια χώρα η οποία έχει αυξηθεί ο τουρισμός προς την Κύπρο, ποιες άλλες χώρες είναι που είναι, ας πούμε, αυξημένος ο τουρισμός? Σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί το βαρύ πυροβολικό, αν μου επιτρέπετε όρος, της τουριστικής εισρωής της Κύπρου. Όμως είδαμε φέτος και λόγω του πολέμου να αναγκαζόμαστε σε εισαγωγικά να διανθίσουμε το τουριστικό μας πακέτο και με άλλες αγορές, κυρίως ευρωπαϊκές και σκανδιναβικές. Είδαμε να ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό και να μας δίνουν την ξανά αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε στο σύντομο μέλλον να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε την χαμένη ρωσική και ουκρανική αγορά, οι οποίες δεν ξέρουμε εάν και εφόσον και πότε θα επανέλθουν. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε και εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλωσορίζω στο Λονδίνο και σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Ήρθατε εδώ να προβάλλετε, είμαι σίγουρος, το ξενοδοχείο σας. Πέστε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας, τι θέση έχετε και για το ξενοδοχείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διοργάνωση είναι υπέροχη φέτος, πραγματικά. Αντιπροσωπεύω το ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό. Είναι μία μονάδα 4 αστέρων, 172 δωμάτια. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το Ajax στο ξενοδοχείο, γιατί είμαστε περίπου 30 χρόνια στην αγορά. Καλωσορίζουμε καθημερινά μεγάλη αγορά business και corporate πελάτες, ως επίσης και είμαστε ένα από τα ξενοδοχεία που διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τι είδους εκδηλώσεις, αν επιτρέπετε? Έχουμε πάρα πολλούς γάμους, βαφτίσεις, είμαστε πολύ popular στην κυπριακή αγορά. Σκοπός εδώ είναι να διαφημίσουμε το ξενοδοχείο, γιατί έχουμε αρκετές αίθουσες εκδηλώσεων που μπορούν να ικανοποιήσουν αρκετά μεγάλων όγκων πελατών, και ευελπιστούμε τώρα που ανοίγει σιγά σιγά η αγορά να τα καταφέρουμε. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και να μάθει περισσότερα? Μπορεί απευθείας μαζί μας στο ξενοδοχείο Ajax. Στην ιστοσελίδα μας μπορεί να βρει όλες τις λεπτομέρειες, πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα μας, www.ajaxhotel.com, ως επίσης και τηλεφωνικός. Μαζί με εμέναν, όπου διευθύνω το ξενοδοχείο, είμαι η Πέρση Αναστασίου, θα χαρώ πάρα πολύ. Και η ομάδα όλη μαζί με την ιδιοκτησία, που ανήκει στην οικογένεια Νικολάου το ξενοδοχείο, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Θα χαρούμε πάρα πολύ να εξυπηρετήσουμε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το προϊόν μας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σε αυτή τη διοργάνωση και στο μέλλον για το ξενοδοχείο σας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δική σας στήριξη. Κάτι διαφορετικό, να σας ρωτήσω το όνομά σας, πέστε μου ποιος είστε και πέστε μου λίγα λόγια για αυτό το πολύ έτσι ενδιαφέρον θέμα. Ανδρέας Φασουλίδης το όνομά μου, είμαι κεραμίστας που το 1987 ασχολούμαι πιο πολλά με αντίγραφα του μουσείου. Σε μεγαλύτερο βαθμό στο να μαθαίνω τον κόσμο όταν έρχεται κοντά μου να αναδημιουργεί, να φτιάχνει τα ίδια αγγεία της εποχής του χαλκού. Οπότε χρησιμοποιώ διάφορα υλικά και διδάσκω. Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιείτε δηλαδή? Πεςτε μου. Ποια είναι λέω τα υλικά που χρησιμοποιείτε? Είπατε διάφορα. Ναι, ναι, είναι παραδοσιακός πυλός από χώματα της περιοχής στη Λεμεσό, είτε στο Φινίν, είτε στον Κόρνο που πιάνουμε διάφορα χώματα. Προτιμούμε τα φυσικά υλικά που είναι πιο κοντά μας και έχουν καλύτερες ιδιότητες να το δουλέψουμε, και ψήνουμε τα με ξύλα, σε καμίνια με ξύλα. Η τελευταία προσπάθεια που κάνουμε είναι η τεχνολογία που είχαν την εποχή του χαλκού και τα εψίναν, που ήταν, όπως ξέρουμε σήμερα, είναι το λεγόμενο pit fire, είναι ονομάζεται. Το έχουμε προσαρμόσει σε μια νέα μορφή του σήμερα. Ναι, αλλά για να μπορεί ο κάθε ένας που έρχεται στα εργαστήρια και φτιάχνει το αγγείο του, να μπορεί να πάει στο σπίτι και να τα ψήσει. Πού στεγάζεστε, πού βρίσκεται το εργαστήρι σου, εσάς, και πού... Πού μπορεί κανείς να σας βρει δηλαδή? Ωραία. Τα εργαστήρια τα οργανώνω στην Καλαβασό, στο Μουσείο της Καλαβασού και στο Πολιτιστικό της Κέντρο, το οποίο ανακαινίζουμε τώρα για τη νέα χρονιά, όπου κάποιος μπορεί να δει τα ευρήματα της περιοχής της Καλαβασού στην περιοχή Τέντας. Είναι νεολιθικός οικισμός, αλλά
στη συνέχεια υπάρχουν και βρήματα εποχής του χαλκού και μεταγενέστερες εποχές. Οπότε βλέποντας τα ευρήματα του μουσείου, στον ίδιο χώρο, εκεί οργανώνουμε τα εργαστήρια, είναι κάτω από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Υπήρξε ενδιαφέρον την πρώτη αυτή μέρα έτσι, από περαστικούς ή από κάποιους να έρθουν να ζουν και να μιλήσουν μαζί σας? Υπήρξε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχα δαμέ 300 κάρτες και λείψα, πρέπει να πάω να τυπώσω άλλες σήμερα. Ωραία. Βλέπω έχετε και νερό εκεί και κάνετε κάτι, μπορείτε να μας δείξετε κάτι, είναι εύκολο? Εδώ τώρα χρησιμοποιώ έναν πυλό που μου έφεραν έτσι να είμαι στην Αγγλία. Στο Λονδίνο και προσπαθώ με την ίδια τεχνική της εποχής Τσίνης να κάνω αναδημιουργίες που έχουν να κάνουν με τη λευκόχρηστη κεραμική της εποχής του χαλκού, εφόσον είναι άσπρος ο πυλός μας. Έτσι ήταν κυρίως δοχεία του κρασιού για σερβίρισμα και δοχεία για τα αρώματα της εποχής τότε. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια να δείξω εδώ πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι άψητο αυτό, σπάζει. Είναι μαλακό, ναι. Μαλακό είναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία και εύχομαι να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με λεπτομέρειες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω, να μου επιτραπεί να ρωτήσω να μας δώσετε λίγα λόγια για τον εαυτό σας, το όνομά σας και τι εκπροσωπείτε. Λέγομαι Νίκος Ασημιανάκης, είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης, είμαι αυτή τη στιγμή στην Αγροξένεια που είναι ο επίσημος φορέας αγροτουρισμού Ελλάδος. Είμαι στην Αγροξένεια λοιπόν σαν ειδικός σύμβουλος. Εδώ στην έκθεση έχω έρθει με τις δύο ιδιότητες, γιατί έχω άλλη μια ιδιότητα, σαν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τουρισμού Υπαίθρου, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και έχουμε την τύχη σαν Ελλάδα να μπορούμε να είμαστε στο Δέλτα Σίγμα, στο εφταμελές Δέλτα Σίγμα, και να έχουμε για δεύτερη τριετία που έγιναν πρόσφατα εκλογές, να έχουμε αυτή την ευκαιρία να μπορούμε μέσα από αυτό το σύστημα, την οργάνωση, να προοδεύουμε στην Ελλάδα για τον αγροτουρισμό. Αγροτουρισμό λοιπόν, ακούγοντας τη λέξη αυτή, εννοείται ότι θα είναι εκτός πόλεως, κάπου σε διαφορετικό περιβάλλον. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό? Αγροτουρισμός, ή πιο σωστά για να το πούμε καλύτερα, λέγεται τουρισμός υπαίθρου, το οποίο περικλείει μέσα και τον αγροτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι η οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει να κάνει στην επαρχία, που έχει να κάνει με δραστηριότητες, ενέργειες που μπορούν να κάνουν κάποιοι άνθρωποι ή αυτοί που τους αρέσει, ή να δοκιμάσουν άλλοι και μετά αρχίζουν και μπαίνουν και αυτοί στο πνεύμα. Δεν είναι μόνο η διαμονή και το κατάλημα στην επαρχία. Δεν είναι δηλαδή ένα κατάλημα το οποίο φιλοξενεί κάποια βράδια, κάποιες διανυκτερεύσεις. Είναι όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που υπάρχουν, από ορειβασίες, από μαγειρικά μαθήματα, από αγροτικές δουλειές που μπορούν να γίνουν και να προσφέρουν στον επισκέπτη μια πραγματική εμπειρία, από ζυμώματα, από τυροκομικό, από εινοτουρισμό. Όλο αυτό είναι ένα σύμπλεγμα όλων των ωραίων δραστηριοτήτων που γίνονται στην επαρχία, στην Ήπεθρο, και συμπλέουν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Υπάρχουν ήδη, ας πούμε, τα κατάλοιπα, δηλαδή υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν ειδικά ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν αυτούς που ενδιαφέρονται να κάνουν αγροτουρισμό? Ναι,
Ναι, υπάρχουν μικρά καταλήμματα, ουσιαστικά είναι μικρά καταλήμματα, ούτε καν μπορούμε να πούμε ότι είναι ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι μονάδες αγροτικές, φάρμες, οι οποίες έχουν δραστηριότητες και έχουν και κάποια καταλήμματα. Αξενώνες μπορούσαμε να πούμε, ή απλά σπίτια, τα οποία έχουν την ιδιομορφία να είναι εκτός. Και αυτό είναι το καλό, που είναι κοντά στη φύση, που είναι κοντά στον αγροτουρισμό. Είναι πολύ σοβαρό γιατί δίνει πνοή, ζωή, ενέργεια και δίνει εργασία στους νέους και στην περιφέρεια. Ως επιδοπλίστων, ποιοι ας πούμε απολαμβάνουν αυτού του στον τουρισμό, είναι νεαρής ηλικίας, είναι οικογένειες, είναι ομάδες, ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που επιχειρούν να απολαύσουν αυτόν τον τουρισμό? Τώρα πλέον όλοι. Παλαιότερα ήταν λίγο κλειστό αυτό. Τώρα όμως πλέον όλοι, οικογένειες με παιδιά, τα οποία ασχολούνται με ζώα, που έχουν να κάνουν με φυτείες, που βλέπουν πώς είναι ο πρωτογενής τομέας. Τώρα πλέον είναι όλοι, νέοι άνθρωποι, από άνθρωποι που έχουν μια κουλτούρα μέχρι άνθρωποι που βαδίζουν για μια κουλτούρα. Όλο αυτό είναι πραγματικά μια παιδεία της κοινωνίας. Ο αγροτουρισμός δεν είναι τουρισμός με την έννοια πάμε για να κάνουμε μια επιχείρηση. Είναι ένα εισόδημα που μπορεί πολλές φορές να είναι επικουρικό, αλλά είναι πάντα επικοδομητικό και πάντα βγάζει μια κουλτούρα και μια παιδεία μέσα από αυτό όλο. Σε ποιες περιοχές της Κρήτης αναπτύσσεται ως επιδοπλίστων? Είναι σε όλη την Κρήτη και μπορώ να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα και δραστηριότητες σε όλη την Κρήτη. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να το εξελίσσουμε ακόμα περισσότερο όσο πιο πολύ ασχολιόμαστε με αγάπη και όσο πιο πολύ έρχονται νέοι. Τα τελευταία χρόνια ήρθαν πάρα πολλοί νέοι και ασχολούνται τώρα με τον πρωτογενή τομέα και με τον αγροτουρισμό. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Πώς μπορεί κάποιον να βρει περισσότερες πληροφορίες και να μπορέσει να πάρει έτσι να απολαύσει αυτό το ίδιο τουρισμό? Εγώ ως εκπρόσωπος της αγροξένειας, σαν ειδικός σύμβουλος δηλαδή της αγροξένειας, θα πρότεινα η αγροξένεια με το δικό της site και με το δικά της social media προωθεί, προάγει και δίδει το τι γίνεται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα και προπάντων και στην Κρήτη δηλαδή, δίνει το τι γίνεται. Μπορούμε δηλαδή μέσα από την αγροξένεια.org να βρούμε αυτές τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε να μιλήσατε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες που κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.